Γεια σας, γεια σας. Σας είχα υποσχεθεί στο Instagram ότι θα κάνω το βιντεάκι με αυτά εδώ τα νύχια που είναι αρκετά δύσκολα. Όλη η δυσκολία είναι στο ότι τα τρώει η κοπέλα όχι ως προς το μάκρος απλά. Τρώει, δεν τρώει, βασικά τα πειράζει την πάνω εμφάνιση, την πάνω επίστρωση των νυχιών με αποτέλεσμα όχι απλά να τραυματίζει, αλλά να εξαφανίζει την στρώση που απαντάει για την σωστή συγκόλληση των υλικών πάνω σε αυτά εδώ τα νυχάκια. Στην προετοιμασία εδώ πέρα, τι προσέχουμε. Δεν είναι πολύ λεπτό το νύχι, να πω ότι είναι πια ευαίσθητο και δεν μπορούμε να το δουλέψουμε. Είναι αρκετά καλό σαν πάχος. Παρόλα αυτά είναι κάπως σχηματιστό και η ίσια η επίπεδη επιφάνεια της λίμας δεν φτάνει στο βάθος όλων αυτών εδώ των κυμάτων που έχουμε πάνω στην επιφάνεια των νυχιών. Ευτυχώς όμως τα κύματα αυτά δεν έχουν πολύ βάθος και έτσι μπορώ εγώ να δουλέψω την επιφάνεια με αρκετά τραχιά λίμα, πήρα εκατοστάρα, για να τα κάνω, για να μπορέσω χωρίς να τρίψω πολύ να πετύχω αυτήν εδώ την άγρια επιφάνεια η οποία θα είναι καλύτερη στο να δεχτεί όλα τα υλικά πάνω σε αυτά. Εδώ όμως τον αντίχειρα τι γίνεται, είναι αυτό το νυχάκι που το πειράζει περισσότερο απ' όλα, είναι τέρμα ακανόνιστο και ως προς το μάκρος και ως προς το σχήμα, εδώ βλέπουμε υπάρχει κάποια πληγή στο πλάι, είναι ευαίσθητο κιόλας. Εδώ περνώντας με τη λίμα, προσπαθούμε να μην πιέζουμε τόσο πολύ, δεν πατάμε, δουλεύουμε αρκετά τοπικά, θα έλεγα, περιοχές-περιοχές και δεν επιμένουμε πολύ. Διότι όπως είπα απλά θέλω να πάρω κάποιο πάχος να μπορέσω να χτίσω πάνω εδώ πέρα. Υπάρχει και πληγή, δεν το ξεχνάμε. Σας δείχνω και το άλλο χέρι, είναι παρόμοιο, χειρότερο όμως δεν είναι. Είναι το χειρότερο μας, είναι το δεξί. Εδώ κουτσά στραβά κάναμε μανικιούρ, υπήρχαν πληγές αυτές, δεν κάναμε εμείς κάτι καινούριο. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθει θα έχουν κλείσει αυτές εδώ οι πληγές και εννοείται πως λογικά θα πρέπει να είναι κάπως καλύτερη η εικόνα. Αφού έχουμε τρίψει την στρώση, πάνω στρώση των νυχιών αρκετά, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να κολλήσουν καλά τα υλικά πάνω σε αυτήν εδώ την επιφάνεια και τρίβουμε την ελαστική βάση αρκετά επίμονα με ταμποναριστές κινήσεις και αφού βάλουμε τη φόρμα έχουμε αφού συμφωνήσει να τα μακρύνουμε ελαφρώς, όχι πάρα πολύ και θα τα κάνουμε έτσι κάπως τετραγωνοπά να το πω. Θα πρέπει εμείς να σηκώσουμε το ελεύθερο άκρο διότι τα νυχάκια αυτά έχουν μια αρκετά καλή καθοδική πορεία. Δεν υπάρχει μάκρος, δεν υπάρχουν παράλληλες, δεν υπάρχει πορεία, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά εδώ τα νυχάκια και έτσι παρόλο που είναι κοντά πάντα προσπαθώ να σπάω το χτίσιμο στα δύο βήματα. Πρώτα χτίζουμε το ελεύθερο άκρο και μετά χτίζουμε άπεξ. Μην προσπαθείτε και τα κάνετε όλα μαζί, διότι απλά θα είναι πάρα πολύ το υλικό, δεν θα μπορέσετε να το κομαντάρετε, μπορεί να μην μπορέσει να το κομαντάρει το φουρνάκι σας, απλά θα μείνουν άψητα μέσα και τότε υπάρχουν όλες οι πιθανότητες να μην κρατήσουν απλά όλο αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμά μας. Τέλειο δεν είναι καθόλου, δεν περιμέναμε και να γίνει και κάτι το super wow. Είναι αυτό που της άρεσε για τη στιγμή και να σας πω την αλήθεια, σύμφωνα με αυτό που είχα σαν αρχική κατάσταση, νόμιζα ότι θα κρατήσουν το πολύ 2 εβδομάδες και θα με πάρει τηλέφωνο η κοπέλα να έρθει να τα φτιάξουμε ξανά.
Παρόλα αυτά, 2 εβδομάδες κράτησε μόνο ο αντίχειρας εδώ πέρα που δεν επιμείναμε καθόλου στην προετοιμασία, όλα τα υπόλοιπα κράτησαν. Ναι, χάσαν το σχήμα τους, αλλά κράτησαν. Και ο αντίχειρας, τον βλέπετε, κατεβαίνει, μια χαρά κατεβαίνει. Ναι, η ποιότητα των νυχιών ακόμα δεν είναι τόσο καλή. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι μεγαλώνουν και μεγαλώνουν αρκετά γρήγορα. Εδώ είναι η κατάστασή τους μετά από 1 μήνα, σχεδόν νομίζω συν πλην 2-3 μέρες. Έχουμε 2 απώλειες, ο αντίχειρας στο δεξί και το μικρό νυχάκι στο αριστερό χέρι. Γενικά το αριστερό χέρι είναι όπως πάντα σε καλύτερη κατάσταση, οπότε αποφασίζουμε, αφού είδαμε ότι μακραίνει αρκετά γρήγορα, να τα κάνουμε πάρα πολύ κοντά. Σας δείχνω πάλι τον αντίχειρα. Βλέπετε ότι όντως στην περιοχή της στέκας είναι σε πιο καλή κατάσταση από όλο το υπόλοιπο που βλέπουμε. Και λοιπόν, αφού αποφασίζουμε να τα κοντίνουμε, θα πάρουμε καινούρια φρέζα. Σας δείχνω το καινούριο μου, την καινούρια μου αγάπη. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, νομίζω πως με το που ακουμπούσα το υλικό, αυτή το τρώγε μόνη της. Είναι απλά φανταστική. Είναι ογκώδη, ναι, είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά δεν τη νιώθει καθόλου ο τροχός. Υπάρχουν κάποιες φρέζες που είναι έτσι μεγάλες, είναι, πώς το λένε, πιάνουν σαν όγκος, γι' αυτό δεν μπορώ, δεν μου αρέσουν έτσι πολύ μεγάλες φρέζες, διότι ο τροχός ζορίζεται συνήθως. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Έχει πολλά πολλά δοντάκια σε όλη την επιφάνεια, είναι αρκετά γερά, είναι αρκετά κοφτερά. Να πείτε, ok, εδώ πέρα είναι κοντό νυχάκι, δεν έχει σχεδόν καθόλου υλικό, τι κάθεσαι και χαίρεσαι. Να σας πω την αλήθεια, δούλεψα κάτι πολύ μεγάλα νυχάκια, τα είχαμε αφαίρεση ολική, δεν τα ήθελε καθόλου η κοπέλα, ήθελε, έμεινε έγκυος βασικά και ήθελε να τα βγάλει. Με αυτό εδώ το φρυζάκι τα πήρα, δεν ξέρω, μιλάμε σε 5 λεπτά, είχα τελειώσει κιόλας, υπήρχε μάκρος αρκετό εκεί, υπήρχε πάχος και σας λέω σε 5 λεπτά είχε φύγει η κοπέλα. Πραγματικά η φρέζα με τη φρέζα έχει διαφορά. Γενικά βλέπουμε ότι αυτή τη φορά η κατάσταση των νυχιών είναι πολύ καλύτερη. Όπως πάντα μετά τον τροχό περνάω και μία έτσι μυτιλήμα και όπως πάντα δεν παίρνω το μάκρος αλλά δουλεύω μόνο την επιφάνεια του νυχιού. Βλέπετε εδώ πέρα επίτηδες σταμάτησα, εδώ πέρα το άσπρο κομματάκι δεν είναι νύχι αλλά είναι υλικό το οποίο ήταν τότε που είχαμε κυματιστά τα νυχάκια, είναι το υλικό που είχαμε δουλέψει πριν. Είχε καλύψει αυτές εδώ τις ατέλειες των νυχιών. Και ορίστε η δεύτερη φρέζα για σήμερα και αυτή είναι η αγάπη μου. Τι κάνω με αυτήν? Είναι μικρή, μου θυμίζει τη φλόγα, είναι όμως πολύ πιο κοφτερή. Οπότε όταν έχω κάτι τέτοια πολύ σκληρά πετσάκια, όπως είναι η τωρινή μας περίπτωση, το μανικιούρ γίνεται παιχνιδάκι. Προσέξτε όμως. Το φρεζάκι αυτό είναι καρβιδίο. Δεν είναι για μανικιούρ αυτό. Αν θεωρείτε εσείς ότι είστε τόσο πολύ έτσι πια ελεύθεροι η σχέση σας με τον τροχό και μπορείτε άνετα, χωρίς να τραυματίσετε όμως τον νύχι ούτε τα πετσάκια, να κάνετε αυτό που κάνω εγώ τώρα, welcome, κάντε το. Αν όμως είστε αρχάρια και δεν έχετε αν δεν έχετε την αρκετή εμπειρία ακόμη με τον τροχό και με τις φρέζες, μην το κάνετε καλύτερα, διότι εδώ πέρα υπάρχει κίνδυνος να τραυματίσετε λίγο πιο γρήγορα και πιο εύκολα και καλύτερα να πάρετε μια κανονική φλόγα, θα κάνει και αυτή μια χαρά τη δουλειά.
Το κομματάκι αυτό που σας δείχνω εδώ πέρα στα σύνους είναι τελικά νύχη. Την προηγούμενη φορά που είχε έρθει η κοπέλα νομίζαμε ότι είναι δέρμα και το τράβηξα και μάτωσε. Αυτή τη φορά φάνηκε ξεκάθαρα ότι είναι νύχη και θα προσπαθήσουμε να το μακρύνουμε. Θα δούμε την επόμενη φορά τι και πώς και θα σας τα δείχνω εννοείται όλα. Εδώ πέρα θα δουλέψουμε με τα ακριτζέλ από την εταιρεία Amy. Είπαμε είναι πάρα πολύ σκληρό και στην ουσία η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται καν κανένα πινέλο από τη στιγμή που έχω αφήσει για βάση το φυσικό νύχι. Μπορώ να πατήσω άνετα να δημιουργήσω δικό μου νύχι από πάνω και να λιμάρω ό,τι μου είναι περιττό. Έχουμε καταλήξει και στο σχήμα, οπότε όταν δουλεύω με το ακριτζέλ πάνω σε αυτήν εδώ τη βάση που ήδη έχω, θα βάλω το υλικό μόνο σε αυτές εδώ τις περιοχές που το χρειάζομαι. Στην ουσία το σχηματίζω κατευθείαν πάνω στο νυχάκι που υπάρχει. Το δουλεύω από ό,τι βλέπετε με ξυλάκι. Το ξυλάκι όπως και το πινέλο εννοείται πως θα πρέπει να το βρέχω μέσα σε υγρό για ακριτζέλ, αλλιώς δεν θα μπορέσω να δουλέψω διότι αυτό απλά θα κολλάει. Προσπαθώ επίσης να είναι αρκετά λία η επιφάνεια, να μην έχω πολύ λιμάρισμα. Είναι κοντό το νυχάκι, δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε εδώ πέρα για το τίποτα. Και αφού έρχομαι με τη λίμα, ίσα ίσα λιάνω την επιφάνεια και το φορμάρω ως προς το σχήμα. Συμμαζεύω από κάτω το φυσικό. Είχαμε πει πως το φυσικό της νυχάκι μεγαλώνει προς τα κάτω, οπότε απλά με τη λίμα το εξαφανίζω βάζοντας τη λίμα κάτω από τα νυχάκια και στην ουσία μένει μόνο το ακριτζέλ που είχαμε φτιάξει, σχηματίσει το νύχι στην τοποθέτηση του υλικού. Τα καλύψαμε όλα με ένα θαλασσί πανέμορφο χρωματάκι και λέγαμε να τα ομορφύνουμε λίγο με κάποιο σχέδιο σε όλα πάνω. Κάναμε στάμπα, εδώ πέρα προσέχετε, σας δείχνω τον αντίχειρα. Βλέπετε όταν υπάρχει η στέκα, η περιοχή της στέκας είναι πάρα πολύ φουσκωμένη όπως και τα πλευρά, μπορεί να είναι οι πλευρικές πτυχές λίγο παραπάνω φουσκωμένες, δεν αποτυπώνει η στάμπα εκεί πέρα σε αυτές εδώ τις περιοχές. Δοκιμάσαμε και έτσι, δοκιμάσαμε γιουβέτσι και καταλήξαμε σε αυτά εδώ τα δύο χρώματα, είναι από αρτέσιο, ένα ροζ και ένα πράσινο, με τα οποία θα κάνουμε όμπρε πάνω στην πλακέτα. Και η στάμπα μου και η πλακέτα μου είναι από Ρωσία, μου αρέσουν όμως περισσότερο εδώ, αν μιλάμε για μέσα στην Ελλάδα, μου αρέσουν περισσότερο τα υλικά για στάμπα από την εταιρεία Moyu. Αν μπορείτε να βρείτε κάτι τέτοιο, θα σας διευκόλυνε πάρα πολύ αυτό εδώ το πράγμα. Βλέπετε ότι τοποθετήσαμε τα χρώματα πάνω στην πλακέτα, πέρασε έτσι 2-3 φορές με σκράπ αυτό και στην ουσία έχουμε σαν αποτέλεσμα ένα όμπρε πάρα πολύ όμορφο, το τυπώνουμε πάνω στο νυχάκι, κολλάμε στο ένα νυχάκι από όλα αυτά, είπαμε μην τον παρακάνουμε, ένα αυτοκόλλητο που λέει life is good και όντως η κοπέλα καλυτέρεψε ψυχολογικά, είναι πλέον διαφορετικό οπτικά το νυχάκι της, καμία σχέση με την πρώτη φορά που ήταν λίγο πιο ογκώδη κάπως. Okay, εδώ είναι πιο κοντά, όμως φαίνονται πολύ πιο φυσικά. Μην ξεχάσετε αφού τα καλύψετε με τόπ να σκουπίσετε γύρω γύρω με ασετόνι ή με κάποιο υγρό πάνω στο δέρμα, μην φύγει έτσι και μην ξεχαστείτε και αρχίζετε και τα σβήνετε πριν τα καλύψετε με τόπ γιατί πολλές φορές τη πατάω έτσι και ήρθε η ώρα πάλι να σας δείξω το φρεζάκι αυτό το μικρούλι που κάναμε το μανικιούρ κανονικά. Αυτό είναι για αυτήν εδώ την δουλειά που κάνω τώρα, να συμμαζεύουμε τις ατέλειες του τζέλ. Όταν κάνουμε χτίσιμο να συμμαζέψουμε εδώ από κάτω ας πούμε κάποια
ατέλεια ή να φορμάρομαι κάπως στα σίνους, έτσι στα πλευρά, κάπως είναι το φρεζάκι αυτό πιο λεπτό από μία έτσι φρέζα καρβιδίου που έχουμε συνηθίσει όλοι και βολεύει σε κάτι τέτοια μερεμέτια. Περνάω προσεκτικά όλα τα νυχάκια έτσι μπροστά να λεπτύνω το ελεύθερο άκρο, μην φαίνεται ογκώδη και καθαρίζω λίγο πιο βαθιά, μην υπάρχει το φυσικό νύχι και φαίνεται από κάτω και είναι κάπως άσχημο. Αυτό θα πρέπει να φαίνεται ή το φυσικό νύχι ή το υλικό που χτίσαμε, αλλιώς είναι άσχημο. Την επόμενη φορά ελπίζω να είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Θα σας τα δείχνω όλα αναλυτικά όπως και τώρα. Προς το παρόν απλά θα πρέπει να περιμένουμε να ενυδατώνει το κορίτσι εδώ πέρα τα πετσάκια με διάφορα λαδάκια, να ενυδατώνει και το χέρι της, να μην έχει αυτήν εδώ την τάση να τα πειράζει. Τα πειράζει επειδή είναι ξηρά. Ελπίζω να σας άρεσε η δουλειά μας για σήμερα. Να μην λέτε φου και κάποια τέτοια πράγματα, να στηρίξουμε την κοπέλα και εμείς θα τα πούμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!